Υποψήφιος εκ νέου Περιφερειάρχης, ο κύριος Πέτρος Τατούλης, μετά τον κύριο Νίκα που ήταν πριν εδώ. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Γεια σας κύριε Τατούλη. Καλή σας μέρα. Κύριος Νίκας μπορεί να επικαλείτε, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλει. Εσείς έχετε θητεύσει ήδη, έχετε ολοκληρώσει την πρώτη θητεία σας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Παραδίδετε στον επόμενο, αν είναι ο Νίκας, ή στον την καινούργια διοίκηση της δικιά σας. Θα είναι μια καλύτερη περιφέρεια, έγινε μια καλύτερη περιφέρεια Πελοπόννησου τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω απλώς να διορθώσω λίγο ότι δεν είναι η πρώτη θητεία. Είναι η δεύτερη. Ναι, είναι η δεύτερη θητεία και είναι η δεύτερη θητεία σε μια πορεία με εξαιρετικά αποτελέσματα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Κυρίως η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αποκτήσει πλέον μία βαρύτητα λόγω της εξωστρέφειας που εξ αρχής άσκησε ως πολιτική της και στην διεθνή κοινότητα των περιφερειών, αλλά και στην επικράτεια. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η περιφέρειά μας, μια ιστορική περιφέρεια, είχε το όνομά της, αλλά δεν είχε ποτέ την οργάνωσή της και ποτέ δεν είχε το δυναμικό της προφίλ στην επικράτεια. Είμαι σίγουρος ότι η πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει σημαντικές προϋποθέσεις με εξαιρετικές επιτυχίες πάνω σε σημαντικά θέματα. Έχουμε και καυχάμε για αυτό το πράγμα. Ναι. Ένα από τα καλύτερα οδικά δίκτυα στη χώρα. Σε πλήρη αντίθεση με αυτό που ακούσαμε πριν. Πριν μας είπε ότι έχουμε από τα χειρότερα. Ότι για να πας από τη Σπάρτη είναι τα χειρότερα δίκτυα στη χώρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, με ξέρετε πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας το ρωτάμε, γιατί πρέπει να απαντήσετε. Ακούσαμε για το χειρότερο οδικό δίκτυο, για να τα πείτε. Ένα χειρότερο οδικό δίκτυο, διασπάθηση χρήματος και ότι με τα σκουπίδια δεν έχει γίνει τίποτα και ότι υπάρχει και πρόστιμο. Απαντήσεις λοιπόν. Δεν μπορώ να αντέξω τη μιζέρια, το λαϊκισμό και την απόλυτη άγνοια. Πρώτα και κύρια, θεωρώ ότι ο απερχόμενος δήμαρχος, γιατί είναι απερχόμενος, δεν πρόκειται ποτέ να ξαναγίνει δήμαρχος. Έχει μπει σε μια λογική ενός ακραίου λαϊκισμού, ο οποίος δημιουργεί ρήγματα στην προσπάθεια που κάνουμε για να παρουσιάσουμε την Πελοπόννησο στη διεθνή κοινότητα. Θέλω λοιπόν σε αυτό το θέμα να απαντήσω ότι, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είστε επισκέπτες της Πελοποννήσου, ότι η παραχώρηση, ο Μωρέας, συν το περιφερειακό και εθνικό δίκτυο, με τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Ασφαλώς και δεν είμαστε ευτυχισμένοι ότι τελειώσαμε τα πάντα. Συνεχώς χρειάζονται βελτιώσεις. Αλλά ακούστε όμως το εξής πρόβλημα. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε όλους τους οδικούς άξονες, σε επαρχιακό ή εθνικό ή περιφερειακό δίκτυο. Έχουμε επίσης βοηθήσει τις δημοτικές αρχές για τους δημοτικούς άξονες. Είναι σημαντικό το επίτευγμα που κάνουμε. Άρα έχετε επιτελεστεί έργο σε αυτόν τον τομέα. Στη λιτότητα αυτή. Και θέλω να σχολιάσω. Ζητάει, λέει, ότι θα κάνει βελτιώσεις. Δεν γνωρίζει ακριβώς καθόλου τα πράγματα. Ζητάει από τώρα 200 εκατομμύρια, 250 εκατομμύρια. Ο καθένας μπορεί να ζητάει έτσι, πράγματα τα οποία δεν έχει βρει εργαλεία για να χρηματοδοτήσει αυτό που σκέπτεται να προτείνει. Σκουπίδια. Μάλιστα. Η μεγάλη ευθύνη ανήκει στον ίδιο. Η καθυστέρηση του προβλήματος το έγινε ενσυνείδητα από τον ίδιο, ο οποίος στην αρχή, γιατί όπως το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ειδικά ο Sky ήταν ο σταθμός που έχει αναδείξει τα οικολογικά προβλήματα, η αρμοδιότητα για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων είναι αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων τοπικών αυτοδιοικήσεων. Σήκωσαν τα χέρια τους ψηλά επειδή καταδικάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις ανεξέλεγκτες χωματέρες, για τους ανεξέλεγκτους κατά. Και οι δήμαρχοι ζήτησαν από την τότε κυβέρνηση, εάν μπορεί να το αναλάβει η ίδια το πρόβλημα, να το προσεγγίσει, ή αν ήθελε κάποιος άλλος. Και με πήρε η κυβέρνηση τότε και μου είπε δέχεσαι, και τους λέω ασφαλώς και μπορώ να προχωρήσω. Μάλιστα. Το ΣΔΙΤ, και ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, ήταν ένα πρωτοφανές μοντέλο που εμείς προωθήσαμε για την οριστική επιλύση του προβλήματος. Ο κύριος Νίκας τότε, ως πρόεδρος της ΠΕΔ, ήταν στην αρχή μαζί μας. Μετά το 12,
ξαφνικά αντέδρασε προς το σχέδιό μας, χωρίς να πει ποτέ το λόγο. Γιατί αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων, μετά την αποκάλυψη του δικού σας σταθμού για το μεγάλο έγκλημα που έγινε στη Φολόη και στην αρχαία Ολυμπία και στην Κορτινία, όπου τα σκουπίδια της Καλαμάτας με τον συγκεκριμένο ανάδοχο πηγαίναν και τοποθετούνται ανεξέλεκτα στους πολιτιστικούς χώρους, όπου υπέγραψε συμβάσεις 7,5 εκατομμυρίων ευρώ ο Δήμαρχος. Κύριε Τατούλη, και ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενος για αυτή την υπόθεση. Για να ολοκληρώσουμε, θέλω μια πολιτική ερώτηση, γιατί είστε και από την πολιτικό κεντρική πρόσωπο, σκηνή. Από την κεντρική πολιτική σκηνή προέρχεστε. Νέα Δημοκρατία θα ψηφίζετε στις επόμενες εκλογές. Δεν προέρχομαι από την κεντρική πολιτική σκηνή. Από τι προέρχεστε? Παραμένω στην κεντρική. Υπουργός σας. Παραμένετε, μάλιστα. Στις εθνικές εκλογές. Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσετε? Κοιτάξτε, είναι γνωστή η άποψή μου και η κομματική μου τοποθέτηση. Θεωρώ ότι είμαι από τα παλαιότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω κάνει καμία, μα καμία λογική πράξη που να μην είχε σχέση με την Νέα Δημοκρατία, με το φιλελεύθερο κεντροδεξιό χώρο. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ασφαλώς και έχω κριτική στάση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν την έχω τώρα. Την είχα πάντοτε και το γνωρίζετε πάρα πολύ άρα καλά. Άρα υποθέτω, παραλαμβάνω, θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Άρα τοποθετούμε ευθέως πάνω σε αυτό το θέμα. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι η προσπάθεια που κάναμε και που κάνουμε, ότι για πρώτη φορά ένας ανεξάρτητος συνδυασμός, έτσι, ένας ανεξάρτητος αυτοδιοικητικός συνδυασμός, καλή επιτυχία, διεκδικεί την κοινή πορεία μόνο με τους πολίτες.